Για να αντιμετωπίζει την δυσπιστία των θεατών μετά τον καταλογισμό του πρώτου από τα τρία πέναλτι. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε χθες σε περιγραφή του Μανώλη Γρηγοράκη και να ακούσουμε και το ρεπορτάζ του Νίκου Οικονομόπουλου. Μπαλέ του Μπουρσανίδη είναι ωραία μπαλέ για τον Βέλιτς. Ο Βέλιτς στην περιοχή πέρασε πέναλτι. Το δίνει ο Βοριάς. Καθαρή περίπτωση πέναλτι στο 11ο λεπτό για ανατροπή του Βέλιτς από τον Παπαϊωάννου. Ο Νιόπλιας απέναντι στο Μίνου. Γκολ. Όφι ανοίγει το σκορ στο 11ο. Πολλοί κόσμος κοντά στην μπάλα. Μητρόπουλος, Ισαβεύσκη. Μητρόπουλος τελικά με δύναμη. Γκολ. Ισοφαρίσει ΑΕΚ 1-1. Τρία λεπτά μετά το 0-1 από το γκολ πέναλτι του Νιόπλια. Ο Μητρόπουλος με αποστημένη φάση και αυτός. Από φάουλ όμως. Ισοφαρίζει στο 14. ΑΕΚ 1-1. Εκτελεί ο Ισαβεύσκη το φάουλ στην καρδιά της άμυνας. Επικίνδυνο. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα από την παρέμβαση του Μητρόπουλου. Η ΑΕΚ φτάνει στο 40 ακριβώς ένα δεύτερο γκολ από την εκτέλεση φάουλ του Ισαβεύσκη, την αδράνεια της του κέντρου της άμυνας των Κρητικών. Ο Μητρόπουλος έβαλε το πόδι στο ύψος της μικρής περιοχής και ανοίξε το Χανιωτάκι. Παπαδόπουλος πάντα. Η σέντρα με το δεξί επικίνδυνο Τζουγκάνοβιτς, η κεφαλιά, ο Μίνου πέφτει και μπλοκάρει. Έξοχο Δημητριάδης στο Ισαβεύσκη. Ωραία παλιά στον Αλεξανδρή που δεν είναι offside. Αλεξανδρής και Χανιωτάκης. Η απόκρουση του Χανιωτάκη. Το 2-1 παραμένει στο 55. Σέντρα με τα αριστερό του Παπαϊωάννου πάει να μπει στη φάση ο Αλεξανδρής, η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Ο Ισαβεύσκη στο κόρνερ. Ο Χανιωτάκης έχασε την έξοδο, η κεφαλιά του Δημητριάδη out. Η σέντρα του Τσιφούτη. Προσπαθεί ο Σαμαράς, ο Τζουγκάνοβιτς σε καλή θέση. Ανατρέπεται από τον Σταματή και δίνει το δεύτερο πέναλτι σε βάρος της ΑΕΚ Βοριάς που ήταν πολύ κοντά στη φάση. Ο Σταματής ανέτρεψε τον Τζουγκάνοβιτς στη γωνία της μικρής περιοχής και η ΑΕΚ για δεύτερη φορά στα 11 μέτρα. Για δεύτερη φορά αντιμέτωποι Νιόπλιας και Μίνου. Νιόπλιας με δύναμη γκολ. 2-2 ισοφαρίζει όφη στο 63. Ελεύθερος από αριστερά ο Κούτουλας. Τώρα πάει κοντά του ο Γκουλής. Ο Κούτουλας μπαίνει στην περιοχή. Κάνει ένα σουτ, μπλοκάρει ο Χανιωτάκης. Έχει χώρο ο Ισαβεύσκη. Ωραία παλιά ο Δημητριάδης σε καλή θέση. Πλασάρει ο Χανιωτάκης. Κόρνερ. Πέναλτι δίνει ο Βοριάς τώρα σε αυτή τη σύγκρουση Γκουλή και Μητρόπουλο αν δεν κάνω λάθος. Πέναλτι για την ΑΕΚ αυτή τη φορά στο 70. Ο Δημητριάδης από τα 11 μέτρα απέναντι στο Χανιωτάκη. Η ΑΕΚ προηγείται 3-2 στο 71. Ο Βέλιτς που δεν έχει φανεί στο δεύτερο ημίχρονο. Πέρασε ο Σέρβος. Μπαίνει στην περιοχή από καλή θέση από πλάγια. Είναι ευκαιρία για τον Τσιφούτη να ισοφαρίσει και χάνει την ευκαιρία του αγώνα του Τσιφούτη στο 80. Ισαβεύσκη ελεύθερος από αριστερά. Παρακολουθεί ο Γκουλής, γυρίζει ο Αλεξανδρίος, ο Χανιωτάκης με τα πόδια. Έχασε ο Γκουλής από τον Δημητριάδη. Δημητριάδης, Αλεξανδρής, γυρίζει με το δεξί, ο Χανιωτάκης μπλοκάρει την μπάλα. Δεν θέλω να σχολιάσω τη διαιτησία, αλλά νομίζω ότι αυτή η νίκη ήταν πάρα πολύ μεγάλη για την ΑΕΚ, με αυτά που γίνανε. Πιστεύω στη συνέχεια να είναι δική μας. Και γενικά για τη διαιτησία νομίζω ότι υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε τόσα προβλήματα που δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε καν τη διαιτησία. Και για τη σημερινή νίκη της ΑΕΚ. Ήταν άθλος, πραγματικά όλα τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια. Γιατί με τέτοιες αντικσότητες καταφέραμε και κερδίσαμε. Στο τέλος καταφέραμε, γιατί πραγματικά και αν είχαμε απουσίες που σήμερα μας λείπανε και το είδαμε, άλλοι παίκτες δώσανε όσο μπορούσαν κάτι ένας. Για τα δύο πέναλτι, κύριε Μπάγεβιτς, όλοι οι παίκτες. Για πέναλτι τίποτα, γιατί το πρέπει να κρίνουν άλλοι.